Με ένα σιδηρολωστό σαν και αυτόν, ο 52χρονος πατροκτόνος χτύπησε στο κεφάλι μέχρι τελικής πτώσης την 29χρονη κόρη του. Σύμφωνα με την αστυνομία, το φωνικό όπλο, το οποίο οι οικοδόμοι αποκαλούν σκύλα, εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στην αποθήκη του σπιτιού του στην Αλεπού Κέρκυρας κατά τη διάρκεια αναπαράστασης του φόνου. Κατά τη σημερινή απολογία του στον ανακριτή, ο καθομολογίαν δράστης έκλαιγε διαρκώς, δηλώνοντας μετανιωμένος για την αποτρόπαια δολοφονία της ίδιας του της κόρης. Ο δικηγόρος του υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να διερευνηθεί η προσωπικότητα, η ψυχική και πνευματική υγεία του κατηγορουμένου, ακόμη και το ενδεχόμενο εγκλεισμού του σε κλινική. Περιέγραψε τις συνθήκες τέλεσης του αδικήματος, ότι δηλαδή ήταν σε κατάσταση θυμού, οργής, αμόκ. Ουδέποτε σήκωσε το χέρι, χειροδίκησε, την άγγιξε, όχι αυτήν όπως είπε χαρακτηριστικά στην κυρία ανακρίτρια, αλλά ούτε και συνάνθρωπο, ακόμη και ζώο. Σοκαρισμένος, ο σύντροφος της Αγγελικής περιέγραψε στις αρχές όλα όσα προηγήθηκαν του στιγερού εγκλήματος. Άλλωστε ήταν εκείνος που, καλώντας την συχνά στο τηλέφωνο, παρακολουθούσε την εξέλιξη της μοιραίας συνάντησης πατέρα-κόρης, καθώς γνώριζε πως οι σχέσεις τους ήταν ιδιαίτερα τεταμένες. Άκουγα μέσα από το ακουστικό να φωνάζει ο πατέρας της, δίχως να καταλαβαίνω ακριβώς τι έλεγε. Τότε η Ατζελίνα μου ζήτησε να κλείσουμε το τηλέφωνο, γιατί φωνάζει ο πατέρας και συγκεκριμένα την άξονα να το απαντάει. Απαγορεύεται και στο τηλέφωνο να του μιλάω. Μετά από αυτά, τερματίσαμε την κλήση μας. Συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό της κόρης της, η μητέρα της 29χρονης κοπέλας ζητά την παραδειγματική τιμωρία του πρώην σύζυγου της. Η Αγγελική ήταν 16 ετών όταν δέχτηκε την πρόταση του πατέρα της να έρθει να μείνει μαζί του στην Κέρκυρα. Υπήρχαν κάποιες συνθήκες οι οποίες δεν της επέτρεπαν να βλέπει το παιδί της. Αυτό σημαίνει ότι η μάνα σαφέστατα και ενδιαφερόταν για το παιδί της, σαφέστατα και πονάει και θρηνεί για το παιδί της. Αξιοσημείωτο είναι ωστόσο το γεγονός πως παραμένει στον αέρα το θέμα της κηδείας της άτυχης κοπέλας, καθώς δεν έχει αποφασιστεί ακόμη ποιος θα παραλάβει.